Πάμε λοιπόν. Ποιο θα συναντήσουμε, ποιο είναι ο καλεσμένο μα απόψε? Λοιπόν, είναι ο κύριο Ανδρέα Ζαμπούκα μαζί μα. Τον έχουμε. Καλησπέρα σα. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Γεια σα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έβαλα ζητήματα και εγώ δεν σας βλέπω, αλλά με βλέπετε εσείς, φαντάζομαι. Εμείς σας βλέπουμε μια χαρά. Και σας βλέπουμε και σας ακούμε και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Πολύ χαρά δική σας και εντάξει, μετά εγώ θα θα σας γκουγκλάρω να δω ποιοι είστε. Α, ωραία, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, ευρωεκλογές. Είμαστε ούτε μήνας πια. Μετράμε αντίστροφα, σωστά? Ναι, ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Ούτως ή άλλως ήταν. Ήταν πολύ λίγος, αλλά τουλάχιστον στο γκρουπ των υποψηφίων που είμαι εγώ, που δεν είχαμε πάρει όλο τον χρόνο που θα έπρεπε, αγωνιζόμαστε, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, οργώνουμε όλη την Ελλάδα. Θα είμαι στο Ηράκλειο την Πέμπτη και στα Χανιά την Παρασκευή και από εκεί θα φύγω, να φανταστείτε, το Σάββατο για να ανέβω Θεσσαλονίκη. Τόσο καλά. Λοιπόν, τώρα πώς προέκυψε η δική σας υποψηφιότητα εδώ με τη Νέα Δημοκρατία? Για πείτε μας λίγο, έτσι, και τους προσωπικούς σας στόχους. Ναι, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Μέχρι το 2019 ήμουν εντελώς επαγγελματίας δημοσιογράφος. Από το 2019 ανέλαβα συνεργάτης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πικραμένου, στην Αντιπροεδρία. Όχι ως γραφείο τύπου, αλλά ως συνεργάτης που χειριζόμουν διάφορα πράγματα, διάφορα ζητήματα όπως είναι εξάρτητες αρχές. Δηλαδή, ασκούσα διοίκηση. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα που είμαι σύμβουλος στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Παπαστεργίου. Ψηφιοποιώ τη χώρα. Οπότε η πολιτική για μένα δεν είναι κάτι άγνωστο. Αφήστε που θεωρώ ότι κάθε δημοσιογράφος είναι πολιτικό. Απλά από το 2019 σχετίζομαι με την κυβέρνηση, ασκώ κάποια καθήκοντα. Η υποψηφιότητα προέκυψε μετά από μια πρόταση του Πρωθυπουργού για να δώσουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτική διάσταση σε αυτό το ψηφοδέλτιο, που είναι ένα πολύ καλό πανίσχυρο δελτίο, και να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Είμαι ευρωπαϊστής, είμαι φεντεραλιστής, πιστεύω στην πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Γνωρίζω πολύ καλά τους θεσμούς, όχι μόνο με τα δημοσιογραφικά μου ταξίδια, αλλά και γιατί αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είχα την δυνατότητα να συνεργαστώ με ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβω τι μπορεί να κάνει ένας ευρωβουλευτής για να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα για την χώρα του. Άρα ξέρετε πολύ καλά τα μονοπάτια εκεί στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο. Όντως και τα ξέρω πολύ καλά. Είναι ένα ατού λοιπόν αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η δουλειά του ευρωβουλευτή, επί της αρχής τουλάχιστον, είναι σημαντική. Βέβαια, όπως σε κάθε θεσμό, την αξία τη δίνουν τα πρόσωπα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους δασκάλους, με τους αστυνομικούς, με τους καθηγητές, με τους βουλευτές στην Ελλάδα, σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο. Τα πρόσωπα είναι αυτά που δίνουν αξία σε ένα θεσμό, γιατί όταν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμού, μεγαλώνει και το κύρος του. Τώρα, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να μην έχει δεσμευτικές οι αποφάσεις, να μην είναι δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζουν όμως πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν επιτροπές εκεί, υπάρχουν διεκδικήσεις. Και το βασικότερο απ' όλα που για μένα πρέπει να κάνει ένας ευρωβουλευτής είναι να κάνει καλές δημόσιες σχέσεις για τη χώρα του. Να πείθει όλο και περισσότερους για το τι αξίζει αυτή η χώρα του, τι υπάρχει πίσω, και να το αναδεικνύει. Ας πούμε, δεν είναι δυνατόν για το κράτος δικαίου να οδηγηθήκαμε σε ένα ψήφισμα. Είχαμε ζήτημα με αυτό. Δεν είμαστε έτσι. Έχουμε κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, για τη νέα ΚΑΠ να μην έχουμε προλάβει ορισμένα πράγματα. Πρέπει, θέλει περισσότερη δουλειά. Εγώ είμαι αποφασισμένος να δουλέψω περισσότερο. Αν μου δοθεί ευκαιρία, θα κάνω το καλύτερο. Τώρα, ανοίξατε ήδη την ατζέντα. Είπατε για το κράτος δικαίου, είπατε για την δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη και η υγεία και η παιδεία και η οικονομία φυσικά είναι από τα κυρίαρχα που συζητά ο ελληνικός λαός. Και που, αν δεν κάνω λάθος, συζητά πια και ολόκληρη η Ευρώπη. Ναι, έτσι ασφαλώς. Δεν είναι? Η ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Είναι και ευρωπαϊκό. Η κλιματική αλλαγή, προφανώς. Η ασφάλεια των συνόρων, επίσης. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, λέγαμε ότι εμείς οι Νότιοι, βασικά εμείς και η Ιταλία, ότι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Να που ήρθε η ώρα, έχουμε ένα πόλεμο στην Ευρώπη και η ανασφάλεια ήρθε και στο Βορρά. Όχι με τη μετανάστευση, αλλά με έναν πόλεμο.
Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής αν δεν είναι ενωμένος. Γι' αυτό πιστεύω πολύ στην πολιτική ολοκλήρωση. Γι' αυτό είμαι φανατικά φεντεραλιστής. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε 450 εκατομμύρια μόνο. Οι Αφρικανοί, δεν βάζω τους Ινδούς και τους Κινέζους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το 1,3 δις. Και οι Αφρικανοί μεγαλώνουν. Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να ισχυροποιηθούμε, θα πρέπει να ενωθούμε όσο το δυνατόν συντομότερα, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου, αλλά και τα σύνορά μας. Χρειαζόμαστε στρατηγική αυτονομία. Όλα αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Από την πλευρά μας, η ομάδα των ευρωβουλευτών που θα στείλουμε εκεί. Λέτε ουσιαστικά λοιπόν, μας λέτε ότι είστε φεντεραλιστής, ότι στην πραγματικότητα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και εκλεκευμένα, θέλετε μια περισσότερη Ευρώπη. Μια περισσότερη Ευρώπη. Θέλω περισσότερο. Αυτό στο μυαλό του μέσου πολίτη το αντιλαμβάνεται ή μήπως φαντάζει λίγο θεωρητικό αφήγημα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα πολιτικά συστήματα δεν φροντίζουν να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή συνείδηση σε εισαγωγικά έναντι των Βρυξελών. Όταν έρχονται τα κονδύλια και τα μεγάλα πακέτα, οι εθνικές κυβερνήσεις καρπώνονται αυτή την ωφέλεια υπέρ τους και το πολιτικό σύστημα συνεχώς κραυγάζει ότι εκείνος είναι ο ευεργέτης, ας πούμε, στο εκλογικό σώμα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Οπότε όταν έρχονται οι ευρωεκλογές, όταν ξεκινάει, όπως ξεκινάει η συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα, ο πολίτης δεν συνδέεται με τις Βρυξέλλες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά εδώ πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το οικοδόμημα, το πολιτικό οικοδόμημα της Ευρώπης. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να ψηφίζουμε για πρόεδρο της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι στις εκλογές του 2019 είχε συζητηθεί πολύ το κοινό ψηφοδέλτιο. Το κοινό ευρωψηφοδέλτιο. Έτσι. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να έχει τους υποψηφίους του τώρα. Μην υπάρχει Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην Ευρώπη, να υπάρχει Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν προχώρησε αυτή η ιδέα. Δηλαδή τα χρειαζόμαστε αυτά για να αισθανθούμε ότι είμαστε μαζί. Ότι έχουμε κοινές καταβολές και κοινή προοπτική για το μέλλον. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η χώρα παίρνει πάρα πολλά χρήματα και ουσιαστικά τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας συμβαίνουν επειδή έχουμε αυτά τα πακέτα, αυτά τα ΕΣΠΑ, αυτά. Προφανώς. Δηλαδή από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τα νοσοκομεία όπως λειτουργούν, όσα λειτουργούν, λειτουργούν και βλέπουμε οι ταμπέλες είναι παντού. ΕΣΠΑ, έργο ΕΣΠΑ, έργο ΕΣΠΑ και υπάρχει το ΕΣΠΑ. Προφανώς. Και εκτός των οικονομικών πακέτων, το 70% των εθνικών αποφάσεων στα εθνικά κοινοβούλια προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, θέλουμε περισσότερο συνειδησιακά περισσότερο Ευρώπη. Αλλά δεν φταίμε μόνο εμείς γι' αυτό. Σας είπα ότι φταίνε και οι Βρυξέλλες. Φταίει ολόκληρο το σύστημα το ευρωπαϊκό, το οποίο δεν αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες που οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν. Δεν ξέρω, ίσως αυτή την πενταετία να γίνουν κάποια βήματα. Ένα μεγάλο βήμα είναι η αμυντική βιομηχανία, ας πούμε, που λένε τουλάχιστον ότι θα αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να ανάβουν τόσες φωτιές στη γειτονιά μας και εμείς οι Ευρωπαίοι να ακολουθούμε συνέχεια τους Αμερικάνους. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη Ευρώπη και στη στρατηγική μας αυτονομία. Αμυντική βιομηχανία, βεβαίως, συγγνώμη σας διακόπτω, το θέμα είναι να υπάρχει, ας πούμε, και στην Ελλάδα να υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Όχι μόνο απλώς να αγοράζουμε, να εξοπλιζόμαστε και να πληρώνουμε. Βέβαια, από τους Γάλλους. Κοιτάξτε κάτι, αλλά και η Κρήτη έναντι του εθνικού κορμού, αν δεν είχε την παραγωγικότητα που έχει, αν δεν είχε τον τουρισμό που έχει, αν δεν ήταν μια ισχυρή περιφέρεια της Ελλάδας, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ισότιμα τώρα. Δηλαδή, οι Θεσσαλονικείς πολλές φορές διαμαρτύρονται για τους Αθηναίους. Δηλαδή, βλέπετε ότι και εντός μιας χώρας έχουμε ζητήματα που μας απασχολούν με τις περιοχές. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο συμβαίνει και με την ισχύ που έχει ένα έθνος κράτος απέναντι στον υπερεθνικό συνασπισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εσείς κατάγεστε από τη Θεσσαλία, από το Θεσσαλικό κάμπο και είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ από φυσικά φαινόμενα, καταστροφές. Εκεί η βοήθεια της Ευρώπης ποια είναι ακριβώς? Είναι η βοήθεια που θα περιμέναμε γενικότερα? Ένα πράγμα θα σας πω. Έχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα πέσουν στη Θεσσαλία και για να κλείσει τις πληγές της και για την ανασυγκρότηση. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα που οι άνθρωποι εκεί πρέπει να το κατανοήσουν. Και πρέπει να φροντίσουμε εμείς να το κατανοήσουν.
είναι πολλές φορές και ζήτημα επικοινωνίας, αλλά είναι και ζήτημα γραφειοκρατίας. Το ότι δεν έχουν αποζημιωθεί πολλοί άνθρωποι εκεί τώρα, δεν φταίει στην πραγματικότητα η κυβέρνηση ή το Υπουργείο, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν και να γκρινιάζουν. Φταίει η γραφειοκρατία, την οποία πρέπει να άρει το Υπουργείο. Δηλαδή, δεν είναι πάντα τόσο απλή η εξήγηση το πώς κινείται το πράγμα ευεργετικά ή αρνητικά. Είναι πολύ παραγωγικό. Στη Θεσσαλία, χρειάζεται ανασυγκρότηση. Χρειάζεται δηλαδή ένα όραμα για τους ανθρώπους, οι οποίοι θα κοιτάξουν, θα δώσουν περισσότερο μεγαλύτερη προοπτική και στις καλλιέργειές τους. Πρόσφατα διατυπώθηκαν διάφορα ερωτήματα για το πόσο, ξέρω εγώ, εκεί καλλιεργούμε πολύ βαμπάκι. Αν πρέπει να σταματήσουμε με αυτή την. Να σταματήσουμε. Αν είναι μια κουβέντα αυτό. Είναι δυνατόν να πούμε στους κριτικούς, ας πούμε, σταματήστε τις ελιές ή τις ντομάτες, τα θερμοκήπια και κάντε κάτι άλλο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Θέλουν οπωσδήποτε ένα σχεδιασμό και πάντα η Ευρώπη έχει τις λύσεις. Αρκεί να σχεδιάζεις σωστά και να το ζητάς. Πάντα απελευθερώνονται μεγάλα πακέτα. Και η νέα αγροτική πολιτική, ας πούμε, η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να σχεδιαστεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Είδατε τι έγινε όταν αντέδρασαν σύσσωμοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η Ευρώπη είναι μια περιπέτεια. Είναι μια μεγάλη πολιτισμική περιπέτεια μέσα στο χρόνο. Θέλει δουλειά και θέλει υπομονή. Και όταν σκέφτεται κανείς ιστορικά, δεν μπορεί να σκέφτεται μόνο το δικό του σαρκείο. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Βέβαια. Που σε 40-50 χρόνια μη ζούμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το ιστορικό μέλλον αυτών των κοινωνιών που βρέθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Και η Ευρώπη δεν είναι επεξεγέλαση. Είναι η παρακαταθήκη του ανθρωπισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, ως κυβωτό δηλαδή στην ανθρωπότητα. Επαναφέρετε διαρκώς στο θέμα του κράτους δικαίου και σας άκουσα να λέτε στην αρχή της συζήτησής μας για αυτό το ψήφισμα, με αφορμή φυσικά τα Τέμπη. Είναι και παρηγοριά για ορισμένους και αυτό μας δείχνει το ψήφισμα και αυτό μας δείχνει και η προσφυγή των ανθρώπων, των συγγενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν δείχνει? Και στην Ευρώπη υπάρχουν θεσμοί, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχουν θεσμοί, όπως είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Όταν ένας θεσμός ίσως δεν μπορεί να καλύψει κάτι, έρχεται ο άλλος. Δεν είναι κάτι αντίθετο. Όλα λειτουργούν συμπληρωματικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι κράτος δικαίου. Δεν μπορώ να ακούω αυτές τις υπερβολές. Εδώ έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία, έχουμε ίσως και περισσότερη ελευθερία. Δεν έχουμε τόση ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης και αυτό είναι ζήτημα. Αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τώρα ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου. Mm-hmm. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Η περίπτωση στον Κολωνό, έτσι. Με το πρότεινε η εισαγγελέα, ας πούμε, πιο επίοικης ποινές, ξεσηκώθηκαν όλοι και θεώρησαν ότι πρόκειται για μια συγκάλυψη. Ήρθε μετά η ετοιμιγορία και δεν ήταν συγκάλυψη. Ήταν μια πολύ αυστηρή ποινή δηλαδή. Δηλαδή, μην τρέχουμε να προλάβουμε. Φαντάζομαι βεβαίως ότι οι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί για μια απόφαση που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρθει, αφού δεν έχουμε πάει καν στα δικαστήρια. Αλλά δηλαδή δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη με την έννοια του ότι δεν έχουμε βρεθεί στις δικαστικές αίθουσες. Φαντάζομαι ότι πήγαν εκεί. Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, επίκειται το δικαστήριο και ακριβώς. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το τι γίνεται. Έτσι. Για τα διαδικαστικά, για το πώς διαμορφώθηκε ο χώρος, για όλα αυτά. Στην περίπτωση των Τεμπών νομίζω ότι τρέχει πάρα πολύ. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Mm. Και το κράτος έχει συνέχεια. Δηλαδή θα αρχίσουμε να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής και τα λοιπά. Η Νέα Δημοκρατία το τρέχει. Δεν έχουν σημασία αυτά. Έχουμε κράτος δικαίου, πρέπει να το βελτιώσουμε. Και αυτό κάνουμε. Επειδή είμαι στο ψηφιακής διακυβέρνησης mm-hmm. τώρα, τη δικαιοσύνη την ψηφιοποιούμε. Γίνονται τεράστια βήματα. Χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται και κριτική γόνιμη. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται σε επίπεδο κομμάτων να κονταροχτυπιόμαστε για το τίποτα. Χρειάζεται γόνιμη κριτική, η οποία γίνεται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ σε αυτές τις εκλογές και πάλι
οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία, θα εμπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ένας ακίνητος πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να επιδιώξουμε τη σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο είχε μονίμως μια ευρωπαϊκή προοπτική από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Δεν άλλαξε στον πυρήνα του, βελτιώθηκε σε πολλά. Γι' αυτό και είμαι σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασαν πολλές δεκαετίες στη ζωή του για να αποφασίσει την εμπλοκή του στα πολιτικά. Mm-hmm. Απλά ήθελα να οριμάσουν οι καταστάσεις και από ό,τι αντιλαμβάνεται και κάθε νόημον άνθρωπος, δεν άδραξα κάποια ευκαιρία για να ευεργετηθώ σε κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι mm-hmm. πόσο δύσκολο είναι να τελειώσει κανείς αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Εδώ δεν είναι διορισμός για μία θέση. Εδώ είναι ανταγωνισμός. Είναι και εσωτερικός ανταγωνισμός. Να το πούμε καθαρά. Έτσι, ναι. Και ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να πει κανείς ότι... Λοιπόν, οπότε η πολιτικοποίησή μου ήρθε μετά από οριμότητα. Γιατί εμπιστεύτηκα κάποια πράγματα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά στις 9 Ιουνίου. Για να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Το καλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές δεν θα δημιουργήσει εφησυχασμό, θα δημιουργήσει απλά περισσότερες ευθύνες. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, οι πολίτες έχουν τεράστια προβλήματα στη Θεσσαλία, ας πούμε, που αναφέραμε πριν, αλλά και σε όλη τη χώρα. Αυτό, αν εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα σημαίνει ότι τη ζητούν να προχωρήσει με πιο γενναία βήματα στο μέλλον. Και όχι ότι τα έκανε όλα καλά μέχρι τώρα και προσυπογράφουν, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα θα είναι ψήφος ευθύνης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια στο σπριντ που έχετε μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενος που την Πέμπτη θα βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Με το καλό να πείτε. Με το καλό στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.